Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μια εξέλιξη που σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα δούμε. Η φωτιά που θα ξεσπάσει στο ηλιοτριβείο θα προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους Βρετάκους, με τον Μάνο και τον Ισίδωρο να φοβούνται πως θα τα χάσουν όλα. Ένας καυγάς ανάμεσα στον Μάνο και τον Αποστόλη θα ξεσπάσει με αφορμή την φωτιά και οι συνέπειες θα είναι μεγάλες. Ο Αποστόλης ως υπεύθυνος του ηλιοτριβείου είναι ο πρώτος και βασικότερος υπόπτος για αυτή την πυρκαγιά που θα ξεσπάσει, όμως η αλήθεια είναι πως δεν κρύβεται αυτός πίσω από αυτή την καταστροφή. Ο Μάνος ρίχνει τις ευθύνες πάνω του και ο καυγάς που θα ακολουθήσει είναι τεράστιος. Ο Αποστόλης θίγεται καθώς είναι πολλά τα χρόνια τα οποία δουλεύει εκεί μέσα και δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ. Αμέσως μετά παρατείται και φεύγει οριστικά από την επιχείρηση των Βρετάκων. Εν τω μεταξύ ο Γρηγόρης ο μηχανικός, τραυματίστηκε στην φωτιά και είναι στο νοσοκομείο. Όταν συνέρχεται μιλάει με τον Μάνο, όπου του εξηγεί πως δεν είχε καμία ευθύνη ο Αποστόλης για την φωτιά. Έτσι ο Μάνος τις επόμενες μέρες ζητά συγγνώμη από τον Αποστόλη για την συμπεριφορά του και του ζητάει να επιστρέψει πίσω στο ηλιοτριβείο και στο ποστό του. Ο Αποστόλης όμως αρνείται κατηγορηματικά την πρόταση του χωρίς δεύτερες σκέψεις. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.